Σε μια πανηγυρική συνεδρίαση, την πρώτη διαζώσης μετά από 1,5 χρόνο λόγω της πανδημίας, τιμήθηκαν οι δύο πρώην πρόεδροι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Λάζαρος Κυρίζογλου και Σίμος Δανιλίδης. Η τιμητική βράβευσή τους έγινε με τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την ίδρυση του οργάνου της αυτοδιοίκησης. Σε μια πανηγυρική συνεδρίαση, την πρώτη διαζώσης μετά από 1,5 χρόνο λόγω της πανδημίας, τιμήθηκαν οι δύο πρώην πρόεδροι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Λάζαρος Κυρίζογλου και Σίμος Δανιλίδης. Η τιμητική βράβευσή τους έγινε με τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την ίδρυση του οργάνου της αυτοδιοίκησης. Στην τούρτα αναγράφονται τα 10 χρόνια της ΠΕΔ, με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εύχονται υγεία για την επόμενη δεκαετία. Είναι μια εκδήλωση οφειλόμενη, θα έλεγα, από την αυτοδιοίκηση. 10χρονα της ΠΕΔ, κάθε γενέθλια ημέρα είναι ευκαιρία και να αναλογιστούμε το χθες και να σχεδιάσουμε, να οραματιστούμε το αύριο. Έτσι κάνουμε και εμείς. Είναι γεγονός ότι η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων αλλά και η αυτοδιοίκηση συνολικά πέρασε μετά το 2010 από δύσκολες συμπληγάδες, από έναν κακό αρχικό σχεδιασμό του Καλλικράτη στην κρίση την οικονομική, στα μνημόνια, η αυτοδιοίκηση των μνημονίων με όλα τα τεράστια προβλήματα και μετά καταλήξαμε στην αυτοδιοίκηση της πανδημίας και τις κοινωνίες της πανδημίας με τα τεράστια υγειονομικά προβλήματα. Ο Δήμαρχος Νεάπολης Οικειών Σίμος Δανιλίδης διετέλεσε πρώτος πρόεδρος το διάστημα 2011 έως 2014 και ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου το διαδέχτηκε το διάστημα 2014 έως 2019. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο, τον νυν, τον κύριο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, τον συνάδελφο και ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο για την τιμή η οποία μας γίνεται. Εμείς απλά κάναμε το καθήκον μας και θεωρούμε ότι τιμήσαμε από τη θέση αυτή την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι συνάδελφοι. Ωστόσο όμως θέλω να πω το εξής. Μην νομίσουν κάποιοι ότι επειδή τιμόμεθα σήμερα αποστρατευόμαστε κιόλας. Όχι, πλανώνται πλάνοι νυχτρά όσοι νομίζουν ότι τιμόμαστε και αποχωρούμε. Όχι, θα συνεχίσω σε ό,τι με αφορά σταθερά στην ίδια γραμμή προάσπισης των συμφερόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με μεγάλη χαρά αποδεχτήκαμε την τιμή να βραβευτούμε, αν είναι σωστή η έκφραση, για την παρουσία μας και την προσφορά μας στην ΠΕΔ. Σε μας έλαχε ο κλήρος και σε μένα προσωπικά την πρώτη δύσκολη περίοδο του 2014 να πασχίσουμε, να αγωνιστούμε για να συγχωνεύσουμε τις 7 ΤΕΔΚ, τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων Κεντρικής Μακεδονίας, σε μία, να εξορθολογήσουμε δαπάνες και διαχείριση προσωπικού, να εξηγιάνουμε τα οικονομικά ζητήματα και να οργανώσουμε έναν υγιή δημόσιο φορέα, όπως είναι η ΠΕΔ, έτσι ώστε να επιτελέσει το έργο που είναι έργο υποστήριξης των προσπαθειών, των αγώνων των δήμων, των 38 δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης ευχαρίστησε όλους τους συναδέλφους του Δημάρχους που συμμετέχουν στα θεσμικά όργανα, επισημένοντας ότι σε ποσοστό πάνω από 95% οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι ομόφωνες. Είναι πρωτόγνωρο για συλλογικό όργανο αποφάσεις σε ποσοστό πάνω από 95%, 95% να λαμβάνονται ομόφωνες και να υποστηρίζονται από όλες τις πλευρές. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια κατάκτηση για την αυτοδιοίκηση και για την ΠΕΔ. Και να πω το απλό, επαναλαμβάνοντας αυτά που είπαν οι πρόγονοί μας χιλιάδες χρόνια πριν, μια υπόσχεση στους προκατόχους μας, άμεσα δε γεσόμεθα πολλό κάρονες. Θα προσπαθήσουμε όλες μας τις δυνάμεις να φανούμε αντάξει αυτού που μας παρέδωσαν και να το κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερο. Η σύσταση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας έγινε το 2011 με τη θέσπιση του Καλλικράτη στην τοπική αυτοδιοίκηση. Από τότε μέχρι σήμερα μετρά στο ενεργητικό της 3 προέδρους, μια δεκαετή οικονομική κρίση και μια πανδημία.